Από σήμερα ξεκίνησε η άσκηση σεισμού στο πεδίο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χίου με την κωδική ονομασία Αντάντανος. Η άσκηση αυτή αποβλέπει στο να μπορέσουν όλοι οι φορείς, υπηρεσίες του νησιού, η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο και επίσης όλοι οι υπόλοιποι φορείς να ξέρουν τι κάνουν σε μια περίπτωση σεισμού. Εμείς αύριο είναι ο κύριος σεισμός, έτσι όπως αναγράφτηκε στο σενάριο. 9 η ώρα θα έχουμε το σεισμό, θα είναι 6,9 ρίχτερ. Στο σενάριο λοιπόν αναγράφεται ότι θα έχουμε εκένωση όλων των υπηρεσιών και έτσι θα μαζευτούν τους χώρους καταφυγής που έχει ορίσει κάθε υπηρεσία. Εδώ στην πλατεία θα μαζευτεί της περιφέρειας και του Δήμου, καθώς επίσης έχει εμπλοκή και θα συμμετέχει και ο εμπορικός σύλλογος. Άρα θα έχουμε τα μαγαζιά τα οποία θα κλείσουν και αυτά 9 η ώρα. Οι ιδιοκτήτες με το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι χώροι καταφυγής. Αυτοί οι χώροι καταφυγής είναι αναρτημένοι στο Δήμου Χίου την ιστοσελίδα, στην πολιτική προστασία, άρα μπορούν να πάνε να τρέξουν από πάση στιγμή και να δούνε πού βρίσκονται αυτοί οι χώροι καταφυγής οι οποίοι πρέπει να πάνε. Εμείς τώρα έχουμε ορίσει ότι θα έρθουν στην πλατεία Βουνακίου. Εδώ θα γίνει μια ενημέρωση στην πλατεία Βουνακίου πάνω σε αυτά τα θέματα. Και από εκεί και πέρα θα διεξαχθούν διάφορα άλλα επεισόδια, τα οποία θα έχουμε σε σχολεία, στο 3ο-8ο Δημοτικό, στο 2ο Γυμνάσιο Λύκειο Ζολιβάνιο. Θα έχουμε μία πυρκαγιά στην Αγία Φωτεινή, που ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί και επισημαίνουμε δηλαδή το μέρος και την κάνουμε εκεί επί τούτου την άσκηση, που θα γίνει εκένωση του πληθυσμού διαθαλάσσης από το λιμενικό και από την εθελοντική ομάδα διάσωσης. Και εν συνεχεία, βλέποντας από τις καταγραφές που θα υπάρχουν, που λέει το σενάριο, και θα υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν θα κατοικούνται οικίες τους, γιατί θα έχουν πάθει ζημιά, και στείλουμε στο Γεώργιος Καλουτάς ένα καταβλισμό, ο οποίος θα λειτουργήσει εκεί, μαζί με τη βοήθεια της στρατικής διοίκησης Χίου. Αυτό θα είναι το σενάριο σε μερικές γραμμές. Θα υπάρχουν και άλλα σενάρια μέσα. Το κέντρο επιχειρήσεων θα είναι εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, όπου θα μεταδίδονται εικόνες και η διεξαγωγή της άσκησης στο πεδίο μέσω drone και διάφορων συνεργείων εικόνας και ήχου, και θα έρχονται εδώ κατευθείαν. Και άρα θα έχουμε και εδώ κατευθείαν ήχο και εικόνα, και θα είναι εδώ ο κάθε εκπρόσωπος από κάθε υπηρεσία, η οποία θα γίνονται εδώ όλες οι διεργασίες. Νομίζω ότι κάθε άσκηση δίνει το δικό της στίγμα. Θα γίνει μετά αποτίμηση της άσκησης εδώ στις 2 η ώρα, να δούμε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο κάθε φορέας ξέρει τι θα πρέπει να κάνει για να φτιάξει το σχέδιο του καλύτερα. Συμμετείχε όλα τα σχολιά σε αυτή την... Ναι, όλη η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.